να λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές στο 100% και όχι με το υπάρχον καθεστώς του 50% λόγω των μέτρων που ελήφθησαν για την προφύλαξη του κόσμου από τον κορονοϊό. Ζητούν οι μικροπολιτές αλλά και παραγωγοί της κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας αλλά και της Θράκης. Μαζί μας τηλεφωνικά βρίσκεται ο κύριος Άγγελος Βερετζής, είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Παραγωγών Πολιτών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας, Θράκης και Θεσσαλίας. Κύριε Βερετζή, καλό βράδυ από τις ΣΕΡΕΣ. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Καλά, μια χαρά, εσείς πώς είστε? Και... από υγεία καλά. Από υγεία, έτσι είμαστε όλοι καλά. Και ζητάτε από εδώ και πέρα οι λαϊκές αγορές να λειτουργήσουν στο 100%. Ζητάμε το αυτονόητο. Ναι, ζητάμε το αυτονόητο. Θέλουμε να επανέλθουμε στην κανονικότητα. Δεν μπορούμε άλλο να δουλεύουμε το 50%. Έχουμε αποδείξει ότι οι λαϊκές αγορές είναι ασφαλείς και ότι τηρούμε όλα τα μέτρα προστασίας. Γι' αυτό και ζητάμε να ανοίξουμε κανονικά. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα οικονομικό και για τους παραγωγούς και για τους επαγγελματίες, ειδικά και με τα τρόφιμα που βγαίνουν τώρα, κεράσια, όλα τα ευαίσθητα αυτά που είναι τα προϊόντα, όπως και με τα ρούχα. Έχουν ψωνίσει οι άνθρωποι όλα τα καλοκαιρινά, την καινούργια σεζόν, και πρέπει να πουληθούν. Δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε στις υποχρεώσεις. Έχετε στείλει... και όταν έχουν ανοίξει όλα, έτσι, όλα έχουν ανοίξει. Ακριβώς, ακριβώς. Έχετε αποστείλει και μια επιστολή στον κύριο Γεωργιάδη αλλά και στους αρμόδιους υπουργούς. Έχουμε αποστείλει πάρα πολλές επιστολές. Και τι ανταπόκριση έχετε? Περιμένουν, λέει, από τους γιατρούς. Εντάξει, εμείς έχουμε αποδείξει ότι δεν υπήρχε ούτε ένα κρούσμα στους 2,5 μήνες, στους 3 που λειτουργούμε τις λαϊκές αγορές. Έχουμε αποδείξει ότι λειτουργήσαμε σωστά και ό,τι έλεγε η κυβέρνηση. Τα έχουμε κάνει τα πάντα. Κρατούσατε αποστάσεις, βλέπαμε και εδώ σε τοπικό επίπεδο οι πάγκοι μεταξύ τους είχαν την απαραίτητη απόσταση, μάσκες, γάντια και ούτω καθεξής. Όταν βλέπουμε βασικά σήμερα δηλαδή, ναι, ότι όλα έχουν ανοίξει και δεν τηρούνται, πραγματικά δεν τηρούνται σε οποιοδήποτε επάγγελμα όλα αυτά που τηρούσαμε εμείς. Βάζετε... και ζητάμε το να γυρίσουμε στις δουλειές μας. Ναι. Όλο αυτό το διάστημα πώς ήταν η κατάσταση στον κλάδο σας, πρόεδρε? Κοιτάξτε να δείτε, πριν πάμε σε αυτό θα σας πω, εξάλλου θέλουμε να ανοίξουμε γιατί να αποφύγουμε και το συνωστισμό, έτσι. Όταν σε μια λαϊκή πηγαίνουν 50 πάγκοι και όταν έρχονται όλοι οι καταναλωτές, γιατί εκεί δεν ισχύει το 50%, έρχονται όλοι οι πολιτές. Φυσικό είναι να συνωστίζονται στους 50 πάγκους. Άλλο να λειτουργούσαν οι 100 πάγκοι και άλλο να πέφτουν στους 50 πάγκους. Έχει μεγάλη διαφορά. Αυτό πρέπει να καταλάβουν και οι γιατροί και γι' αυτό πρέπει να ανοίξουμε κανονικά. Επικοινωνία με τους δημάρχους και στη δική σας εκεί περιοχή υπάρχει? Υπάρχει, εδώ είναι η περιφέρεια βασικά στη Θεσσαλονίκη και Αθήνα, έχουμε τον Περιφερειάρχη και αυτός προσπαθεί όπως μπορεί να βοηθήσει τους λαϊκές να ανταπεξέλθουν στην κανονικότητα. Όλο αυτό το διάστημα πώς ήταν για εσάς? Ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Οικονομικά, έτσι, πάρα πολύ δύσκολα. Και οι συνάδελφοι οι περισσότεροι τα πήρανε πολύ αργά και τα 800 και κάποιοι δεν τα έχουν πάρει και καθόλου. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν το επόμενο διάστημα περιμένετε επίσημες ανακοινώσεις για να ανοίξουν οι λαϊκές αγορές στο 100%. Εμείς περιμέναμε να ανοίξουν από την πρώτη του μηνός, δεν μας ανοίξανε, αλλά και κάναν και ένα λάθος μεγαλύτερο ακόμα που μας ειδοποίησαν 8 η ώρα το βράδυ βγήκε το ΦΕΚ. Και όλοι είχαν πάει να ψωνίσουν κανονικά. Εντάξει, μπορούσαν να πούνε από την Πέμπτη Παρασκευή ότι παίρνει άλλη μια εβδομάδα παράταση. Ούτε αυτό το κάνανε. Μάλιστα. Πρόεδρε, θα το παρακολουθούμε το θέμα. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Είστε καλά. Καλό βράδυ. Είστε καλά.